Κόψω το κρασί για σένα, αγάπη μου χρυσή. Εγώ θα κόψω το κρασί. Άντε, κόψτε να τελειώνουμε. Α, τι έπαθες τώρα? Να φύγουμε από αργήσει. Όχι, τι, για τόσο λίγο βγήκαμε μόνο. Και πολύ μας ήταν, έλα πάμε τώρα. Ακούστε να δεις. Εγώ για απόψε είχα πάρα πολλές προτάσεις, τις οποίες απέρριψα όλες για πάρτι σου. Τι μας λες. Άντε, πάμε τώρα, γιατί είναι ένας περίεργος εκεί που με κοιτάει. Τι είναι, καμάκι? Μαρκαμάκι, εσύ είναι καλό ζωστό, να μην είναι. Δεν μου λες ποιος είναι, ποιος θα το σπάσει τα μούτρα. Σιγά, μαρκα, έμα τα χασάπη. Ποιος κοιτάει το γυναικάκι μου, ρε! Τι έχω πάθει, βρε. Πόπο, έχω πια τα βρωμοκοπά αλκοόλ πάλι. Εντάξει, άκου, πάμε. Δόξα τω Θεώ. Κυρία μου. Καλά, τσάκια τώρα. Ωραία μου, κυρία. Ναι. Καλά είμαι, παιδί μου, καλά, ευχαριστώ. Ναι, σ' ακούω. Α, ο Αντώνης. Ναι, αυτός, ναι. Που μας τον κουβάλισε η Ντορίτα από την Ιταλία. Ναι, ποια τον είδες? Είσαι σίγουρη ότι δεν έκανες λάθος? Πώς το είπες το παράκι, Φλαμίγκο? Α, στο Θησίο, κατάλαβα. Τι ώρα? Τώρα, πριν καμιά ώρα. Ώστε έτσι, ε! Αχ, σε ευχαριστώ, Μερόπη μου, να είσαι καλά. Όχι, όχι, καλά έκανες και με πήρες, να ξέρω τι μου γίνεται. Άντε, καλό σου βράδυ. Γεια, έλα να σου πω. Με τράβασες. Γεια, πλησίασε. Τι συμβαίνει? Γεια, πλησίασε. Τι συμβαίνει? Η Μερόπη ήταν στο τηλέφωνο. Ποια Μερόπη? Είμαι αυτή η μια μου που μένει στο Βοτανικό. Δεν την ξέρω. Δεν έχει σημασία. Περνούσε, λέει, απόψε να πάει σπίτι της και έξω από ένα καταγόγιο στο Θησίο είδε τον Αντώνη. Τον Αντώνη? Να συνοδεύει, λέει, μια καρακαϊδόνα. Όταν λέτε καρακαϊδόνα? Μια σουρτούκο. Περίεργη φάτσα. Άγνωστη στη Μερόπη. Ασφαλώς άγνωστη. Και σε πήρε να στα προφτάσει, ωραία ρουφιάν είναι η βαφτιστήρα σου. Να είναι σε άξια εσύ να πιάσεις τη Μερόπη στο στόμα σου. Με πήρε γιατί ξέρει τα ταραβέρια του Αντώνη με την Ντορίτα. Κανένα ταραβέρι δεν έχει ο Αντώνης με την Ντορίτα. Βγαίνουμε όποια θέλουμε, για τη χαρά του. Έτσι νομίζεις. Μα δει λοιπόν ότι απόψε είχατε κανονίσει να βγουν. Και την τελευταία στιγμή την αίσθησε ο Κοπρίτης γιατί λέει τούτη είχε δουλειά. Ατοκτήνος! Ήθελα να ξέρω για ποιο σφουγγαρόπανο παράτησε ο Αλίτης το κοριτσάκι μας. Σφουγγαρόπανο? Ποια θα βρήκε το κάθαρμα? Μπορεί να ήταν καμία συγγενή του, ο Αντώνης έχει μεγάλο σόι. Συγγενή του? Καμία εξαδέρφη του. Η Μερόπη πρόσεξε ότι κρατιόντουσε ο χεράκι γεράκι. Γι' αυτό το είδε. Μάτι αστρίτη έχει η Μερόπη. Ήθελα να ξέρω ποια ήταν. Να ήταν καμιά από το εργοστάσιο. Αποκλείεται από το εργοστάσιο, αποκλείεται. Παλού είναι, παλού. Η Μερόπη είπε ότι έδειχνε κατά πολύ μεγαλύτερη του. Μα και αυτό το πρόσεξε η Μερόπη. Καλοδιατηρημένη όμως. Πάλι καλά. Θα τη βρω εγώ την άκρη. Bob. Kelly. Mind if I sit in a few hands? Your money's good here. Ο Αντώνης με γυναίκα. You got the γιατί, παράξενο σου φαίνεται? Όχι, λέω. Βέβαια, είναι και το άλλο. Ποιο? Δεν το ξέρεις? Τι πράγμα? Α, δεν το ξέρεις.
Δεν ήθελα να το μάθεις από μένα. Ποιο πράγμα, Χριστιανή μου? Για το κουσούρι του Αντώνη. Ποιο απ' όλα? Το μεγάλο, το αγιάτρευτο κουσούρι του Αντώνη. Κοίταξε. Είναι κάτι, παιδιά, που δεν γίνονται άντρες. Και τι γίνονται? Πώς να σου δώσω να καταλάβεις, ρε παιδί μου, Αντώνης δεν είναι και πολύ φανατικός. Τι? Αυτό που άκουσες. Τι κοιτάγκας ο Αντώνης? Σοκαρίστηκες, το ξέρω. Δεν του φαίνεται. Καθόλου, μα καθόλου. Αυτό πια δεν το περίμενα. Κοίταξε να δεις τώρα στις μέρες μας, συνηθίζεται. Μην κοιτάς, τα μέρισες τότε ήταν αλλιώς. Μη νομίζεις, συνέβαιναν και εκεί. Να, τα βλέπεις. Όταν κανένα συγχωριανός έπαινε χαμπάρι ότι ο κανακάρης του την κούνε και την αχλαδιά, τον φόρτωνε στο μπουλάρι, τραβούσανε κατά το φαράγγι, τέκτοτε δεν το ξαναβλέπαμε το ανώμαλο. Άλλα ήθη τότε. Καλά. Αυτή η αγαθοβιόλα, η εγγονή μου, δεν κατάλαβε τίποτα. Κοίταξε, τότε στην Ιταλία βρέμεν ήταν. Χριστίνα μου, δεν μιλάμε για το κάπνισμα. Σήμερα το κόβω, αύριο το ξαναρχίζω. Ή είσαι ταραντέλα ή δεν είσαι. Θες να πεις, ήταν και τότε στην Ιταλία. Ασφαλώς, αλλά ήταν κρυφή. Και το δικό μας το βόδι δεν πήρε χαμπάρι. Τέλος πάντων, τι μας νοιάζει εμάς, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Α, το σπίτι μας και το κορίτσι μας να μην τροπιάζει από εκεί πέρα. Πάντως να σου πω, δεν θέλω να κάνεις κουβέντα για αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να βγει από μένα, καταλαβαίνεις. Εγώ, και τι με νοιάζει εμένα, δεν πάει να βγει και στη σύγκρου, που θα έχει ήδη βγει. Πάντως θέλω να μου ορκιστείς ότι αυτό το μυστικό δεν θα το βγάλεις, θα το πάρεις μαζί σου. Καλά. Όχι καλά, θα μου ορκιστείς. Να σε θάψω. Άλλον όρκο. Στα κόκαλα του περικλίνου που πιο ιερό δεν έχω. Έτσι, μπρο. Θεέ μου, συγχώρα με την αμαρτωλή που ορκίστηκα. Καλέ είσαι αθεόφοβη. Τι να έκανε, Άσα μου, δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Τι να έκανα. Και το έφαγε ότι ο Αντώνης είναι γκέι. Το έφαγε και το χώνεψε ωραιότατα, σε πληροφορώ. Τη έριξε στάχτη στα μάτια. Τουλάχιστον γλίτωσε από δάφτιν, Άσα μου, τώρα αυτή, ό,τι και αν ακούσει, αποκλείται να σπάει το μυαλό. Δεν μου λε, του Αντώνη θα το πει. Είσαι τρελή, καλέ, χωρίς για καυγάδες. Άιντε, Αντωνάκη μου, κοιμάσαι και τίκη σου δουλεύει. Πάντως να σου πω, αποκλείεται να το μάθει. Έβλεγα ότι γριά και ορκίστηκε ότι δεν θα το πει σε κανέναν. Ο Αντώνης, αδερφή! Τελειωμένη, μόνο τα γέρ που δεν έχει βάλει. Αφού τα άκουσα και αυτό, μόνο για σένα, Λουκά μου, μην ακούσω τώρα. Για σε παρακαλώ, μέτρα τη κουβέντα, εγώ είμαι μεσίνιος. Αχ, Λουκά μου, αυτά τα πράγματα δεν έχουν ομό. Ρε τον Αντώνη, όρκο θα έπαιρνα. Βρε, παιδιά, στο κρασί που πίνω το είχα καταλάβει. Έλα, μωρή Ασπασία. Ακούσου, λέω, παιδάκι μου. Με την πρώτη ματιά, μόλις μπήκε μες στο σπίτι. Γιατί τι έκανε? Αυτό ακριβώς. Δεν έκανε τίποτα. Είχε μέσα στα πόδια του τρεις γυναίκες, βάζω και τη Χριστίνα μέσα, και αυτός ούτε που να γυρίσει να κοιτάξει. Άρα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Και πες ότι την Τωρίδα του πέφτει τρελή. Η Χριστίνα πάλι του πέφτει μεγάλη. Εγώ όμως, εγώ. Όχι, Ασπασία, μην το συζητάς καθόλου, μα ήθελε μπορούσε. Βέβαια. Και τα σκιστά μου φόραγα, και τα ξόβιζα, και στις μεγάλες ζέστες άφησαν λίγο τη ρόμπα ανοιχτή έτσι να βλέπει. Και αυτός απ' το είδος. Θα ήταν τώρα ένας άντρας αυθεντικός, original. Και θα με έβλεπε σε τέτοιες φάσεις και δεν θα μου ρυχνόταν. Μωρή, δίδυμα θα σου είχε κάνει. Καλέ, μην πας μακριά, εδώ Λουκά θα με έβλεπε έτσι. Δεν θα μου ρίχνε μια τσιπιά, κάτι. Δεν κατάλαβα γιατί με φέρνει σε μένα για παράδειγμα. Όχι, λέω επειδή εσύ είσαι έτσι πιο. Τι είμαι? Κριόκολος. Ναι, αυτό. Μην το παίρνει τώρα και σιγά. Μα γι' αυτό έπειλε ο Αντώνης από το σπίτι των Μαρκάτων. Για να πάει να ζήσει με τον άλλον. Σιγά, σιγά, ρε παιδιά, θέλετε να πείτε ότι ο Μανώλης είναι. Άσε, ρε Λουκά τώρα, χωριό που φαίνεται κολαούσο δεν θέλει. Ρε παιδιά, εγώ το Μανώλη το ξέρω από μικρό παιδί, είναι αντράκι με τα όλα του. Όχι, Λουκά, μην το λες αυτό. Εγώ τον έχω δει να φορτώνει το τελάρο στην ταλίκα. Και λοιπόν, εκεί να δεις. Ένα σκέρτσο, ένα νάζι. Πώς το πιάνει το τελάρο, σαν την Άννα Μαρία Λογοθέτη. Αποκλείεται! Αφήστε τα λόγια. Την περίπτωση Μανώλη θα την εξακριβώσω εγώ. Δώστε μου δύο μέρες καιρό μόνο. Καλά, έχω να αλλάξω συγκατούρα μια ώρα, Ποιος να με μελετάει, Άρα είσαι. Δεν ξέρεις ποια σε μελετάει. Τι λες το Χριστινάκι, Καλέ, καλέ, καλέ. Καλέ, ψι! Τι, πάλι στο μπαλκόνι βγήκε αυτή. Κανένα δεν με βλέπει τώρα, κοίτα να δεις. Μωρέ, πάει γυρεύοντας. Μωρό μου, εσύ, γιατί δε με... Μπήκε μέσα τον μπισκότο, ρε. Τα κέφια σου βλέπω έχεις. Γιατί να μην τα έχω, Μανούλη μου. Όλα πάνε μια χαρά και θα πάνε ακόμα καλύτερα. Αυτή σου την αισιοδοξία να είχα και τι στον κόσμο. Μανούλη, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά τις τελευταίες μέρες έχω έτσι ένα κέφι άλλο πράγμα, Μακάρι να σου βγει σε καλό. Εσύ με κόλλησες. Πάει. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε άντρα, δεν είναι. Ύστερα από αυτό, όχι παιδί μου, τέρμα, τελείωσε. Εγώ, Σόφη μου, έχω τρελαθεί. Κάθε μέρα μαθαίνω και ένα γνωστό. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, Σπυριδούλα μου, δεν ξέρω. Φταίμε εμείς οι γυναίκες, τι να πω, μπορεί να είναι και αυτό, δεν ξέρω. Καλέ, μήπως θέει το Τσερνομπίλ.
Ρε Σόφη, εδώ είσαι! Να με πίνω για να ξεχάσω. Έλα πάνω και έχουμε δουλειές. Καλέ, κύριε Λουκάου, τι είναι πάλι αυτά που μαθαίνω για τον Αντώνη? Καλά, δεν τρέπεσαι. Κάθεσαι και κουτσομπολεύεις με την κάθε τη χάρπαστη. Εγώ είμαι κάθε τη χάρπαστη? Ναι. Και δεν μπορούσα να το κρατήσω, καλέ, φάσκα, σιγά. Δικαίωμά του του καθενός να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Εφόσον δεν μας δίνει δικαιώματα. Δεν τρώω, πιάσει μια μπύρα, ρε. Εντάξει. Δεν ξανάδα πουθενά, γιώματα για γαλάτα, τόσο πονηρά. Σοβαρά είναι η πρώτη μου φορά, που είδα να πουνανούρα, τόσο πονηρά. Μιαου, μιαου, βρε γατούλα, με τη ροσμιτούλα, γατούλα μου μικρή. Σ' έχουνε μισθάξει, τι είναι από μετάξει, η γούνα σου πηγή. Αυτό ήτανε. Εκδηλώθηκε. Λοιπόν, κύριε Λούκα, τι έχετε τώρα να πείτε για τον συνάδελφο? Ντρέπομαι. Ο συνάδελφος? Ο συνάδελφος, ως άντρας και ως μεσίνιος. Μήπως ήρθε ο Αντώνης? Γιατί ήταν να έρθει από εδώ? Ναι, είναι να πάμε σινεμά και έχει αργήσει. Α, νάτος. Άντε ρε Αντώνη, αργήσαμε. Έλα, προλαβαίνουμε. Έτοιμη είσαι? Μισό λεπτό, πάω να βάλω φρέστη την τίτα και έρχομαι. Ασπασία! Τι γίνεται, ε? Να, εδώ κοιτάω τη μόδα. Α, μάλιστα. Λέω να φτιάξω μια φούστα. Πολύ ωραία θα κάνεις. Ναι. Έλα να μου πεις τη γνώμη σου. Τη γνώμη μου? Τι ξέρω εγώ από φούστες, την Ασπασία. Όλα και κάτι θα ξέρεις. Για να δω. Να, για δες. Μάλιστα. Για κοίτα. Εδώ. Αυτή τι σου λέει? Ε, φοβερή. Καλό, ε, το άλλο κάτι άλλο, ε. Εδώ κοίτα. Τι είναι αυτό, καλά. Φοβερό, ε. Καλό. Ασπασία, τι να σου πω, όλες ωραίες είναι, ξέρω. Δηλαδή εσύ, αν ήθελες να βάλεις μία, ποια θα διάλεγες? Τι λέει, Ασπασία, εγώ να βάλω φούστα? Γιατί, έχεις ωραία πόδια. Μόνο τα πόδια είναι το πρόβλημα. Γιατί, τι άλλο? Έχω ανοιχτή λεκάνη. Αλλά δεν πειράζει, θα έχω εύκολη γένα. Ξέρεις κάτι, Αντώνη, εγώ είμαι πάρα πολύ απελευθερωμένη. Ναι, ε. Ναι, ναι, είμαι πάρα πολύ, ούτε που το βάζει το μυαλό σου. Κοίτα να δεις, και δεν σου φαίνεται. Όχι, στο λέω να το ξέρεις. Φύγαμε. Ναι, ναι. Ασπασία μου, γεια. Γεια, στο καλό. Ναι, Σοφή, άκου το καινούριο. Θέλει και να αγκαστρωθεί. Ναι, σ' ό,τι έχω ιερό, παιδί μου. Στο οργίζομαι, στην ψυχή μου. Ναι, μου το είπε κατά λέξη. Καλημέρα. Πάλι ξενύχτησες χτες? Ναι, είχαμε βγει με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη? Να κοιτάς να βγεις και με κανέναν άντρα. Γιατί δεν πηγαίνει ο Αντώνης για άντρας? Σου, κύριε. Δεν μου λες, Ντορίτα. Ναι. Εσύ τους άντρες, πώς τους ξεχωρίζεις? Να σου πω. Από δύο πράγματα. Το ένα είναι η κολόνια τους, το άλλο δεν θυμάμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Με τον Αντώνη στην Ιταλία, τι κάνατε? Από ό,τι θυμάμαι, σπουδάζαμε. Δεν θυμάσαι να κάνατε και τίποτε άλλο? Γιαγιά, μήπως έχεις πάρει έκσταση? Α, έμα χαθεί. Έμα, με σηκώσεις, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Σώψετε ο όρκος που έχω δώσει. Α, ναι, καλά χαιρετίσματα. Γιατί, Παναγία μου, γιατί να τύχεις εμάς τέτοιο κακό? Καλημέρα, Σόφη. Ο Λουκάς το έδωσε αυτό για σένα. Α, ναι. Χαιρετώ. Πού πας, βρε, κάτσε εδώ, έλα εδώ λιγάκι να τα πούμε. Έχω τόσο καιρό να είσαι εδώ, κάτσε. Έχω δουλειά, βιάζομαι. Όχι, άστε δουλειά, δεν πειράζει, περιμένει. Αυτή, κάτσε λίγο να εδώ, για, έλα. Τι γίνεται, καλά είσαι εσύ, πώς πας? Καλά, καλά. Τα νέα σου, ωραία όλα? Τα νέα μου, τα ίδια, ξέρω. Για καλοκαίρι, πώς σκέφτεσαι να πας, βρε? Καλοκαίρι, Μεσολόγιο πρώτα, οπωσδήποτε. Και μετά κανένα νησί. Εγώ θα πάω Ολλανδία. Ναι, ωραία θα είναι. Α, δεν ξέρω. Εγώ θα πάω γιατί είμαι καλεσμένη σε ένα γάμο εκεί και... Τι, γάμο στην Ολλανδία? Ναι. Ένας φίλος μου παντρεύεται έναν άλλο φίλο μου. Παρακαλώ. Καλέ, δεν το ξέρεις? Ότι στην Ολλανδία γίνονται τέτοιοι γάμοι? Όχι, μου είχε διαφύγει αυτό. Ναι, μα γι' αυτό σου το λέω. Να το ξέρεις ότι στην Ολλανδία γίνονται τέτοιοι γάμοι. Να σε καλά, ρε Σοφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή... Να το ξέρω κι εγώ, μπορεί αύριο μεθαύριο να χρειαστεί να παντρευτώ ένα φίλο μου. Να ξέρω πού θα πάω, ρε άδερφε. Ευχαριστώ.
Έλα, Σπασιά. Κρατήσου. Μου τα αποκάλυψε όλα. Ετοιμάζονται για γάμο. Όχι, το λέω να το ξέρεις πριν πάρεις το βράδυ στον άλλον, ε. Αμάν. Γεια σου, βρε Ασπασία, με τους χαλβάδες σου, ε. Πώς κοβολάει, τι άρωμα είναι αυτό. Τον έφτιαξε σήμερα και λέω, δεν πετάγομαι να τους τον πάω. Καλά έκανες. Κρίμα που δεν πέτυχες και τον Αντώνη. Δουλεύει απόψε η υπερορία. Δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Πέτυχα εσένα. Ναι. Α, λοιπόν, καφεδάκι, θες καφεδάκι, ε. Από τα χεράκια σου. Πιανού. Αντέ, πώς τον πίνεις. Με ολίγη. Με ολίγη, έφτασε. Άντε. Σε δύο λεπτά είναι έτοιμος. Ωραιότατο βρε το διαμερισματάκι σας. Μπράβο σας, μπράβο σας. Καλό είναι, ε. Κουκλίστηκο το έχετε τα δυο σας. Ναι, αλλά ξέρεις, ο Αντώνης είναι πολύ τσαπατσούλης, βρε παιδί μου. Αχ, τι να κάνεις, Μανώλη μου, τα ανέχεσαι αυτά σε μια σχέση. Θέλω να πω σε μια συγκατοίκηση. Ναι, βέβαια. Α, λοιπόν, θα είναι έτοιμος. Πάω. Ναι. Καφεδάκι. Αχ, να σε καλά, βρε Μανώλη μου. Για τον πέτυχα. Για να δω, για να δω. Θαύμα. Άντε, και στο γάμο σου, βρε. Στο γάμο σου. Να σε καλά. Άντε, βρε, τι τα αργείς. Ποιο, το γάμο. Όχι, είμαι μικρός ακόμα. Μικρός παντρέψου ή... Είναι μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη υποψήφια. Τώρα, άμα δεν είναι υποψήφια και είναι υποψήφιος, δεν θα σκάσουμε κιόλας, ε! Όχι και υποψήφιος, βρε Ασπασία. Δεν βαριέσαι, Μανολάκη μου, γερό να είναι και ότι να είναι, καλή οικογένεια να φτιάξετε κι όλα τ' άλλα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα για να βρεις ένα σωστό άνθρωπο να φτιάξει σπιτικό είναι σπάνιο. Είδες, στα λόγια μου έρχεσαι τώρα. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις, ε! Ο Αντώνης, ας πούμε. Πολύ καλό παιδί ο Αντώνης. Εξαιρετικό παιδί. Μην το συζητάς καθόλου. Αγόρι για σπίτι. Έχεις δίκιο. Είναι φτιαγμένος για οικογένεια. Ο άριστος οικογενειάρχης. Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Δεν έχει. Δεν έχει, ναι. Πράγματι. Αχ, ποιος θα είναι ο τυχερός που θα τον κουκουλώσει. Ρε Λουκά. Α, γεια. Εδώ είστε, ρε, και φάγαλο τον τόπο. Με ψαχνές. Γύρευα την ευκαιρία να μείνουμε λίγο οι δυο μας, ρε. Γιατί? Δεν μου λες. Πάμε λίγο στο ταβερνάκι. Τι να κάνουμε. Να κάνουμε, ρε Λουκά, στο ταβερνάκι, να πιούμε κανένα κρασί, να. Ξέρω εγώ, έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Έλα, ρε, πάμε λίγο να τα πούμε. Τι να πούμε. Τι να πούμε, ξέρω εγώ, γενικά περί ανέμων και υδάτων. Να πούμε λόγου χάρη για γυναίκες. Για γυναίκες, για ό,τι θες. Όχι ό,τι θέλω, όχι ό,τι θέλω, Νωράκη. Ό,τι πρέπει να θέλω. Ό,τι πρέπει να θέλω κι εγώ κι εσύ κι όλοι οι άντρες. Ρε, άστα πολλά τα λόγια, πάμε. Άσε καλύτερα, μια άλλη φορά. Όποτε θες. Αφού το ξέρεις, ρε, όποτε και να μου πεις είμαι μέσα. Ρε, άτιμε, την γουστάρω την παρέα σου, ρε. Οχ. Λοιπόν, καλό βράδυ, ε. Ρε εσύ, Αντώνη. Έλα. Μοναχογιός δεν είσαι. Και μοναχοπέδι. Η μάνα σου ήθελε αγόρι. Η μάνα μου. Ρε εσύ, τρελή για παλαβή για κορίτσι. Έπρεπε να το φανταστώ. Αφού να καταλάβεις τη λόξα της, όταν ήμουν αμωρό μου φόραγε φορεματάκια. Αχ, ρε Αντώνη. Τι βιώματα έχεις κι εσύ, ε. Καλά τώρα, γιατί μιλάμε για τη μάνα μου, ρε. Αντωνάκη, τα ξέρουμε όλα. Ποια όλα. Το μυστικό σου, την κρυφή σου σχέση. Πώς το μάθες, ρε. Κάποια στιγμή θα μαθευόταν. Το έλεγα στη Χριστίνα και δεν μ' άκουγε. Άκου να δεις, η Χριστίνα είναι κυρία, δεν έχει αλέξει το στόμα της. Τρελή είναι. Δεν μου λες, το ξέρουνε πολύ. Σχεδόν όλο το εργοστάσιο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι σήμερα, τι αύριο, ε. Πάντως εγώ, άμα θέλεις, προσφέρομαι να σε τρέξω σε γιατρούς. Κοίτα, ρε Λουκά, επειδή το έχω ψάξει δηλαδή το ζήτημα. Αυτό το πάθος δεν γιατρεύεται. Μην το λες αυτό, Αντωνάκη, μην το λες. Ξέρω εγώ περιπτώσεις που ήταν κραγμένες και όμως γιατρεύτηκαν. Αυτό παραπάει, έτσι. Τι συμβαίνει, δηλαδή. Ανέχτηκα το ένα, ανέχτηκα το άλλο, έκανα υπομονή, αλλά αυτό ήτανε. Το ποτήρι ξεκύλησε. Τρελάθηκες, καλέ. Δεν μου λες.
Δική σου τον Ιφαϊνίδη να με βγάλει αδερφή. Αυτό ήταν καλά, μα πώ κάνει, μια μικρό παρεξήγηση. Ήταν. Παρεξήγηση σοβαρά, έτσι το βλέπει εσύ. Ε, καλά, μα δεν σε είπαμε και καμπούρι πια. Καλύτερα να με λέγατε καμπούρι. Τι λες ρε χαζό, καμπούρι, ποιο δεν γίνεται για να σε κοιτάξει, ενώ μια ψηλή λιγερό κορμή αδερφή. Στην έχω αυτή την πλάκα! Να με κοροϊδεύει με ένα όλο το εργοστάσιο, καμπότο! Ωραία, τι θε, θα επανορθώσει, εντάξει, θα επανορθώσει. Θα βάλω αύριο μια ταμπέλα στο εργοστάσιο, ο Αντώνης είναι άντρας. Δεν μου λες, έχεις καταλάβει το κινητό του τελευταίου σε 7 μήνες! Κάθεσαι εσύ με την ηλίθια τη φιλινάδα, ωραία, ωραία, καταστρώνετε τα σχέδιά σα! Για σένα τα σχεδιάζουμε όλα! Ναι, και εγώ ποιο ρόλο παίζω! Το ρόλο του αυτόνομου. Πες το, του μαλάκα! Δεν εννοούσε αυτό. Εγώ όμως έτσι νιώθω. Ωραία, τι θες τώρα! Τη ζωή μου, αυτό θέλω! Πάρτε, δεν μοιάζει ποτίζει. Εσύ! Εσύ είσαι η ζωή μου! Εσύ γαμώ το, εσύ! Αγιώ τη φαντανιέρα να χάρεις, όχι κάτι άλλο, πάρε! Εσύ γαμώ το! Σασουλά, έλα, άστα τις τρελές, έλα. Ναι, τις τρελές. Έρχομαι να σου τα πω. Άστα, άστα, άστα. Ναι, ναι, θα έρθω. Βρε καλό στο σπεσάκι. Γύρισε η γιαγιά. Ευτυχώς όχι. Χριστίνα, τι έγινε εδώ μέσα. Φύσηξε ένα μπουρίνι. Μπουρίνι, άπνοια έχει έξω, φίλο δεν κουνιέται. Εδώ μέσα ένας κυκλώνας μας πήρε και μας σήκωσε. Μη χειρότερα. Θα λέω κι εγώ, μη χειρότερα. Πού πας τώρα εσύ. Εγώ πάω μέχρι τη Σάσο, να δω τη ζημιά ισχύει κι αυτή. Θεό μην είναι αυτή, δεν έπαιξε γέλα. Όλα. Η μαδιά τα έκανε, παιδί μου. Με το ζόρι γλίτωσε τη φωτενιέρα. Α, το βάνδαλο. Τσαντίστηκε, λέει, επειδή του έδειξε τον ευρισμό. Υπερβολικό τον βρίσκω. Εδώ άλλοι είναι αδερφές και το χαίρονται. Δεν μου λες, είπε τίποτα για μένα. Για σένα, που και σου. Είπαν πως με βρει το άδικο. Εμένα άλλο με ανησυχεί. Μήπως ξαναγυρίσει να σπάσει τη φωτανιέρα. Όχι, Μερή. Αυτό που με ανησυχεί είναι την ώρα που έβριζε και φώναζε και τα έκανε λαμπόγιαλα. Εγώ κατά βάθο το ευχαριστιόμουν. Αχού, μα προέκυψε, Βιτσιόζα. Αλλά σα έπρεπε να είσαι από μια μεριά να τον έβλεπε. Για πε, για πε. Μια γριάζα, ένα αντριλίκι, μια μαγιά, έτσι. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Αυτό μα έλειπε τώρα. Ένα άντρα να μπαίνει στο σπίτι μα και να κατουριόμαστε από το φόβο. Να σηκώνει τη χερούκλα του, να μα δείχνει μια χαστούκα και εμεί να του φέρουμε τι παντόφλε. Σα αντάνε δεν είναι τέτοιο. Ποιο μωρή δεν είναι τέτοιο, ο τραμπούκο. Κατά βάθο είναι ευαίσθητο, παιδί. Αμα είναι έτσι ευαίσθητη, σκέψει πω είναι ανέστητη. Εντάξει, το έφερε κακιά η ώρα και παρευέρθηκε. Να δεις που θα το μετανιώσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι του Θεού. Αν έχει σκοπό να τα σπάσεις και εδώ μέσα, πες του μου να σκοπό να φύγω. Συγγνώμη. Τι είπες? Συγγνώμη. Για ποιο πράγμα? Για όλα αυτά που είπα, για όλα αυτά που έκανα, για... Τι κάνεις εκεί? Τίποτα. Κλαίες? Ναι, σιγά μην κλαίω. Χριστούλη μου, κλαίει, θα τρελαθώ. Χριστίνα, με έχεις παρεξηγήσει. Εγώ κατά βάθος είμαι πολύ ευαίσθητο παιδί. Το ξέρω, αγάπη μου. Εγώ το λέω και δεν με πιστεύουν, ε. Χριστίνα, πάμε να φύγουμε. Πού να πάμε? Οπουδήποτε, πάμε να φύγουμε τώρα. Εντάξει, πρέπει να τελειώσουμε μια κρεμότητα που έχω και φεύγουμε. Αλήθεια, το λες? Αλήθεια, θα πάμε σε μια καινούργια χασαποταβέρνα που μου είπαν στο Κατσιμίδι. Χασαποταβέρνα! Ναι, έχει ωραιότητα, βαϊδάκι και χόρτα του βουνού. Χριστίνα, όταν λέω να φύγουμε, δεν εννοώ να πάμε στο Κατσιμίδι. Εντάξει, αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε αλλού. Αν ξέρεις εσύ κάποια άλλη καλή ταβέρνα, πάμε. Χριστίνα, πάμε να φύγουμε από αυτή την πόλη, από αυτή τη χώρα, αν είναι δυνατόν. Κάνουμε. Πάμε οπουδήποτε, να εξαφανιστούμε, αρκεί να φύγουμε, να ρίξουμε μια πέτρα και να φύγουμε. Αντώνη, τι είναι αυτά που λες? Να εξαφανιστούμε, να πάμε οπουδήποτε, να πάμε κάπου που να μην έχουμε να δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Να πάμε κάπου που να είμαστε μόνο εγώ και εσύ, να φύγουμε και να μην το πούμε σε κανέναν. Αντώνη, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο τα λες. Γιατί τι σε κρατάει εδώ? Τι με κρατάει? Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι η κόρη σου. Η κόρη μου, πω, την ξέχασε, η κακούρα. Χριστίνα, πάμε να φύγουμε. Η Ντορίδα θα καταλάβει τι ζόρι τραβήξαμε. Πάμε κάπου που να είμαστε άγνωστοι. Να είμαστε οι δυο μας, ελεύθεροι. Πώς θα ζήσουμε, βρε, αγάπη μου. Θα δουλέψω εγώ. Νέος είμαι, γερός είμαι. Καλά. Άσε με να το σκεφτώ. Χριστίνα. Ή απόψε ή ποτέ. Πέρασε η ώρα, άντε, να πηγαίνω κι εγώ. Γιατί βιάζεσαι, έχεις να πας πουθενά.
Όχι, καλέ, σπίτι μου. Πουθενά, σπίτι μου. Δεν πάω, δεν το κονίσω ρούπι. Έλεγα, μήπως έχεις να βγεις. Εγώ πού να πάω, είμαι εγώ για να βγαίνω, σάσαμε, όχι. Δεν μου λες, το Σάββατο θες να πάμε στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο, τι έχει. Α, δεν ξέρω, αλλά θα είναι όλες από το καρέ, θα σας κρατήσω θέση. Το Σάββατο, είπες. Όχι, δεν μπορώ. Το Σάββατο έχω κάτι. Να σου πω, βρε, Σάσα μου, όλοι αυτοί που κατά καιρούς χάνονται, πού πάνε. Χάνονται. Ναι, βρε, παιδί μου. Πες ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, του την έχει δώσει και θέλει να φύγει, να εξαφανιστεί. Πού λες να πηγαίνει. Από ό,τι έχω ακούσει, πολλοί είναι το Άγιον Όρος. Σωστά, το Άγιον Όρος. Ναι, αλλά εκεί δεν μπορούν να πάνε γυναίκες. Για γυναίκα πρόκειται. Όχι, γενικά. Εσύ, ας πούμε, βρε παιδί μου, ένα βράδυ πες ότι θες να τα βροντίξεις και να φύγεις. Πού θα πας. Με καλή παρέα. Ας πούμε, καλή, ναι. Όπου να είναι, Χριστίνα μου, το ίδιο είναι. Κοντά ή μακριά. Μωρέ, και μέχρι τα Κιούρκα να με πήγαινε, εγώ ευχαριστημένη θα ήμουν. Στα Κιούρκα. Μωρή, ποια είναι αυτή που θέλει να την κοπανίσει, η Καρανάσιου. Όχι, όχι, καμία, καμία. Χριστίνα, για κοίταξέ με στα μάτια. Σασουλίνη μου, σου ορκίζομαι στην ομορφιά σου. Καλά. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου, ελεύθερος πουργίτη. Τι έγινε, ρε? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όση ώρα έλειπες δεν έγινε τίποτα. Καλά, γιατί έσκλειστα. Γιατί κρυώνω. Κρυώνεις. Κρυώνω, μόνο κρυώνω. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, Μανώλη, νιώθω σαν να είμαι γυμνός μέσα σε μια πλατεία και με βλέπουν με παγωμένο νερό, με καταβρέχουν. Τι, πού πας, ρε. Ρε, άσε ρε να πάρω λίγο αέρα. Ρε, είσαι τρελός, ρε, κάτσε εδώ πέρα στον καναπή και θα σε φυσάω εγώ. Ρε, κάτσε να βγω στον μπαλκόνι. Ρε, καλά, τόσο γουρούνι είσαι, ρε, αφού σου λέω είμαι άρρωστος. Εντάξει, θα κλείσω την πόρτα. Α! Μέχρι να την κλείσεις όμως εσύ, στο μεταξύ, εγώ θα έχω αρπάξει την πνευμονία. Ωραία, ωραία, ρε Αντώνη, θέλω να βγω έξω στο μπαλκόνι, να πειράξω λίγο και τη μικρή απέναντι. Α, δεν στάπα, Μανώλη. Η μικρή μεγάλο μπέρδεμα. Βίωσε και η πολιτεία. Λοιπόν, πριν από λίγο βγαίνει στο μπαλκόνι ο άντρας της. Έχει άντρα. Άντρα. Μιλάμε, αγόρι μου, για ένα συνηθισμένο άντρα τώρα. Μιλάμε για ένα θεριό, περί τα 2-10 ο τύπος, παιδαράς. Αλλά πώς δεν τον είχαμε δει τόσο καιρό τον παιδαρά. Δεν τον είχαμε δει γιατί εκτός από παιδαράς είναι και μάγκας ο τύπος. Γιατί όταν έβγαινε αυτή στο μπροστινό τον μπαλκόνι, έβγαινε αυτό στο πίσω τον μπαλκόνι. Που βλέπει στο ανακάλυπτο και έτσι εμείς δεν το βλέπαμε. Κάτσε να πάω να δω εγώ τον μπαλκόνι. Όχι, ρε Μανώλη, πίστε. Έλα, ρε, άσε τώρα. Αντώνη. Τι είναι αυτό, ρε. Όνειρο το σπανικόρι, το θες λίγο, μάνα. Όχι, όχι, αγάπη μου, ευχαριστώ, δεν πεινάω. Να σου φυλάξω λίγο για αύριο. Για αύριο. Όχι, όχι, ας. Θες να σου φτιάξω αύριο μπάμιες. Βρε, Ασπασία, αφού ξέρεις ότι δεν τις τρώνε τις μπάμιες, μάμα. Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει, φτιάξω ό,τι θέλετε. Ε, και εσύ τι θα φας. Έχει ο Θεός, κάτι θα βρω να φάω. Προς το παρόν. Διστάζω τρομερά. Δεν σας βλέπω μπροστά μου. Άντε, δεν πηγαίνω, καληνύχτα. Καληνύχτα, μάμα. Άντε, τα λέμε αύριο. Εννοείται. Τι έγινε? Αντώνη, σκέφτηκα ότι... Κατάλαβα, κατάλαβα. Το μετάνιωσες. Όχι, δεν το μετάνιωσα. Τότε τι συμβαίνει?
Αντώνη, δεν είναι εύκολο αυτά τα πράγματα. Όπου και να πάμε, θα μας βρούνε. Δεν θα μας βρούνε. Μα θα ξαμολυθούν ο Χαρδαβέλας, η Νικολούλη. Δεν θα τα αφήσουν έτσι το ζήτημα. Χριστίνα, αποφάσισε. Θα έρθεις μαζί μου, ναι ή όχι. Προχώρα και έρχομαι. Χριστούλη μου, τι πάω να κάνω.